Έλεγχοι στα ελληνικά αεροδρόμια καθ' υπόδειξη Γερμανών αστυνομικών. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, μάλλον είναι αληθινό. Σύμφωνα με καταγγελία τηλεθεατή της Κρήτη TV, ο οποίος μάλιστα κατέγραψε τη διαδικασία με το κινητό του τηλέφωνο, οι έλεγχοι σε ελληνικά αεροδρόμια γίνονται από Γερμανούς και μάλιστα με κριτήρια που έχουν να κάνουν ακόμη και με το χρώμα του δέρματος. Ο καταγγέλων τηλεθεατής μας έτυχε αυτόπτης μάρτυρας ελέγχου με υπόδειξη Γερμανού αστυνομικού σε ελληνικό έδαφος στην πτήση από Αθήνα για Στουτγκάρδη στις 14 Ιουνίου. Όπως περιγράφει, τον έλεγχο των ταυτοτήτων τον πραγματοποίησε εκτός από το προσωπικό του αεροδρομίου και ένας ψηλός ξανθός κύριος με διακριτικά που έγραφαν μόνο Athens Airport, ο οποίος έδινε χωρίς αναστολές εντολές στο προσωπικό και σε έναν ένστολο αστυνομικό της Ελλάς που ήταν παρόν για τον ποιον επιβάτη θα ελέγξουν εξονυχιστικά. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος κύριος έδειχνε μπροστά σε όλους με το δάχτυλο τους επιβάτες που ήθελε να τους εξετάσουν ιδιαίτερα. Εννοείται ότι τα άτομα αυτά ήταν όπως πάντα με αραβική καταγωγή ή από την Αφρική. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο κύριος αυτός βάζει στην κυριολεξία στην άκρη έναν επιβάτη αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος γεμάτος απορία προσπαθεί να ξαναμπεί στη σειρά με τους άλλους επιβάτες, αλλά ο συγκεκριμένος κύριος τον σταματά επανειλημμένος και του δείχνει ότι πρέπει να τύχει ιδιαίτερης εξέτασης και ύστερα τον ξαναβάζει στην άκρη. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, κατά το έτος 2018 απαγορεύτηκε καθ' υπόδειξη των συμπατριωτών τους αστυνομικών η πτήση σε περίπου 6.500 άτομα από τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου αλλά και του Ηρακλείου. Μάλιστα, υπάρχει και αναφορά στην επίσημη κρατική ιστοσελίδα της γερμανικής αστυνομίας για τη δράση της στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται στο σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδίκτυο, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία χρησιμοποιεί περίπου 150 Γερμανούς συνοριακούς αστυνομικούς εξωτερικού κάθε χρόνο. Οι ίδιοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας των Συνόρων Frontex στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα σύνορα εσωτερικά στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθήκον των αστυνομικών βοηθών συνόρων στο εξωτερικό είναι να συνδράμουν τις ξένες αστυνομίες συνόρων ως εξής: με πείρα στους τομείς των κανονισμών του Σέγγεν και στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και σε αδικήματα κλοπής, εγγράφων και μηχανοκίνητων οχημάτων.